Μια τεχνική που η αξία της μένει αναλύωτη στο πέρασμα του χρόνου είναι η παρασκευή της πίτας σε όλα τα μέρη της ελληνικής επικράτειας. Οι πίτες παντού και πάντα ανεξαρτήτως συνθήκων και δυσκολιών γίνονται ανάρπαστες και εννοείται όπου τηρούνται παραδοσιακοί τρόποι και μέθοδοι. Έτσι και στην περίπτωση εργαστηρίου στο Καρπενήσι που απασχολεί περισσότερες από 10 γυναίκες που είναι εξπέρ πλέον στην παρασκευή της πίτας της γιαγιάς, της χωριάτικης πίτας, με υλικά μόνο ντόπιας προέλευσης. Θα τα πλύνουμε διάφορα χόρτα, πράσα, σπανάκι, σέσκουλα, ό,τι περίπου μπαίνει σε μια πίτα. Καθένας τι προτιμάει, εμείς συνήθως αυτά προτιμάμε. Χωριάτικο, όπως παραδοσιακά, από τη γιαγιά μας, από τη μαμά μας, το τυράκι μας, τα αυγουλάκια μας, απλά, παραδοσιακά. Ζυμώνουμε το ζυμαράκι μας και πάλι απλά με τα λιβράκια μας και δεν βάζουμε κάτι άλλο μέσα. Ανοίγουμε το φύλλο και στρώνουμε την πίτα μας, ένα-ένα τα φύλλα. Ναι, κολοκυθόπιτα, τα παραδοσιακά μας, τα κολοκύθια τα κόβουμε, τα τρίβουμε πάλι με τα αυγουλάκια μας, το τυράκι μας, το λαδάκι μας. Είναι η ποιότητα. Προσπαθούμε να συνεχίσουμε την παράδοση, λειτουργούμε καθαρά με παραδοσιακό τρόπο, όπως είδατε είναι όλα στο χέρι, με τον τρόπο που ξεκινήσαμε από την αρχή, με αγνά υλικά, με ντόπια προϊόντα, οι πρώτες ύλες είναι το τυρί, τα αυγά είναι της περιοχής και τα χόρτα. Και αυτό προσπαθούμε να συνεχίσουμε την παράδοση. Δηλαδή να ξέρει ο άλλος ότι θα φάει αυτό που πρέπει να φάει. Χωρίς το συντηρητικό, χωρίς δηλαδή, την προσθήκη κάποιου ξένου στοιχείου.